Βράδυ αργά, τι κάνει η νεολαία. Δεν πρέπει να διασκεδάσει λίγο. Διασκεδάζει. Έχετε καμία πρόταση. Πού πάει. Βέβαια. Α, έχετε στο πρόταση. Κλαμπ 01. Όπου πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι εδώ ένας DJ εξαιρετικός. Με διεθνή καριέρα. Ξέρεις το ποιος είναι. Κάπας. Δεν το λες καλά. Πώς το λένε. Είπες Κάπας, εντάξει, το Κάπας είναι. Paul το Kappas. Paul πρέπει να το πεις με βάθος. Α, δηλαδή, Paul Kappas. Εντάξει. Ναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι αυστραλογεννημένος, κυρία Μαϊλή. Είναι αυστραλογεννημένος. Δεν ξέρεις όμως κάτι άλλο. Είναι Αυστραλός, παρακαλώ. Ναι. Βάζει πάντα τον Έλληνα μπροστά. Έτσι, Έλληνα Αυστραλός. Greek Australian. Ο οποίος όμως πρέπει να σου πω ότι ήταν αυτός στα βραβεία MAD του 2017. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι και τώρα. Ναι, ναι, στο... ότι ξέρεις ότι εγώ έχω περισσότερες πληροφορίες. Στο 19 από δηλαδή. Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπουμε αυτή την εκδήλωση στην τηλεόραση. Μπράβο, με τα MAD, με τις μουσικές. Αυτό. Έχει κάνει διεθνή καριέρα, πίσω... έχει χρυσούς δίσκους, έχει τα ταράτα. Και θα έρθει εδώ. Θα είναι εδώ για λίγο στο... να μας πει για να έρθει ο κόσμος. Να περάσει πολύ όμορφα εδώ στο Συγγνώμη, κύριε Μαϊλή. Δηλαδή, κλείνετε καλεσμένο χωρίς να με ενημερώσετε, να μάθω το βιογραφικό, να μπορώ να πω εγώ. Άρα είναι μια έκπληξη λοιπόν, έτσι. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Κυριακή του Πάσχα. Φάγαμε το μούρι μας, είδαμε τα βεγγαλικά. Ναι, τους χορούς του Λυκείου των Ελληνίδων. Ο Γιώργος ο Αχλαδιώτης έχει πετάξει μαζί με το Δήμο. Ακριβώς. Βεγγαλικά. Βεγγαλικά. Απίστευτα. Το κέφι μας σιγά σιγά όλο και ανεβαίνει. Ναι, ναι. Έτσι ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Και φτάνουμε, ας πούμε, στο δίλημα. Τώρα τι κάνουμε, πάμε για ύπνο ναι. ή πάμε να συνεχίσουμε. Ναι. Τι λέει η νεολαία. Ναι, κοίτα, πρόσεχε, τι είπα, η νεολαία. Μην παριστάρω. Λοιπόν, για πες μου. Και λες, εγώ ναι, θα βγω. Για πες μου, ήρθες εσύ σε επαφή με ένα καλεσμένο που τελικά μου τον είπες την τελευταία στιγμή. Ναι. Με τον Paul Kappas. Paul Kappas. Ναι. Ο οποίος είναι καλός, έχει τελικά. Διεθνή καριέρα. Σοβαρά. Βεβαίως, πάρα πολύ καλός. Και γεννήθηκε πού, μου είπες εσύ. Είναι Ελληνοαυστραλός. Να μου το αφήσεις εμένα στην εισαγωγή λίγο. Ναι. Να σπάσουμε λίγο τον πάγο. Βεβαίως, να σπάσουμε τον πάγο, γιατί όχι. Okay. Αν τα ξέρεις όμως ότι ήταν στα MAD, στα βραβεία MAD, ήταν αυτός ο μουσικός. Η φατσούλα δηλαδή. Ναι. Άραστε. Το 2017 το γνωρίζουν οι νεολαίοι, το γνωρίζουν οι πάντες. Σε πληροφορώ. Πρόσεξε, μην αρχίσεις και του λες που, πώς, τι. Η νεολαία τον ξέρει. Και πώς μου ξέφυγε εμένα, βέβαια. Γιατί η αλήθεια, ξέφυγε εμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πας στο κλαμπ 01 όταν πρέπει να πας. Πας. Εγώ δεν πάω. Εγώ είμαι θαμόνος, κάθε μέρα είμαι εδώ, κυρία Μαϊλή. Από τις 5 μέχρι τις 7 δεν κάνουμε τις εκπομπές. Λοιπόν, αν με αφήσεις λίγο. Κλαμπ 01, την Κυριακή του Πάσχα το βράδυ θα γίνει εδώ ξεφάντωμα. Εξαιρετικό, πάρτο μάμα για να σε δω τώρα. Τώρα θα δεις. Hello, Mr. Paul, how are you? Hello. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Where did you come from? I'm from Kos, but I was born in Australia. Γεννήθηκε στην. Στα λέω τώρα, δεν χρειάζεται. Γεννήθηκε στην. Τι κάνεις. Μια χαρά. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Τώρα, όλα αυτά που είπε η Μπέτη, που μας λέει για MAD και όλα αυτά, είναι αλήθεια. Ναι. Το 2017 ήμουνα ο DJ των MAD, το οποίο έκανα το άνοιγμα το πρόγραμμα εγώ. Όπως μάθατε, μια κρυφή πληροφορία. Τα έχετε παντού, βλέπω όλα. Ναι, μου έχουν πει λογικά ότι θα είμαι πάλι εγώ για το 2019. Γιατί, παιδί που μου, σημαίνει... γιατί το MAD, ξέρω εγώ, σε ψάχνει τον Μπολ και δεν ψάχνει, ας πούμε, κάποιον άλλο, τον Τζον. Κάτι εγώ, κάνουμε τον... σωστά. Κάτι κάνουμε σωστά. Κάτι κάνουμε σωστά. Τι κάνεις, δηλαδή, λοιπόν, για πες μας. Είμαι, μπορώ να το πω στα αγγλικά, entertainer, που λέμε, δηλαδή, τα αγγλικά σας είναι καλά. Entertainer. Yes, you're perfect, είσαι τέλειος. Διασκεδάζουμε τον κόσμο. Είμαι DJ, συγχρόνως και παραγωγός. Βγάζω κομμάτια για καλλιτέχνες και δικά μου, το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δισκογραφικά, από τη Smile Records αυτή τη στιγμή. Εκεί βρίσκομαι, εκεί είναι η βάση μου, εκεί είναι η ομάδα μου, εκεί είναι ο manager μου. Αρέσουν στην νεολαία. Ναι, φυσικά πάνω απ' όλα. Πες μου κάτι, φτιάχνεις μουσική. Ναι. Δηλαδή, τι φτιάχνεις μουσική. Δημιουργούμε τη μουσική. Πώς, πες το με ένα απλό τρόπο, βέβαια. Έχουμε κάποια προγράμματα, ας το πούμε, ηλεκτρονικά. Ναι. Είμαστε και ξέρουμε και κάποια όργανα. Ναι. Συνθέτουμε, τα φτιάχνουμε μέσα στο στούντιο. Με... Ενορχιστρώνεις, δηλαδή. Ναι, ενορχίστρωση. Μπράβο. Έχουμε κάνει παράδειγμα μερικά ονοματάκια, π.χ. για Μαρολίτρα, για Αλέξη Νίρο. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες επίσημες διασκευές όπως τους Νίγμα. Διάφορα. Και πρόσφατα τώρα έκανα κάτι σημαντικό, το οποίο θεωρώ ότι ο καθένας θα ήθελε
να φτάσει σε αυτό το πεδίο, να περάσει από αυτή την πόρτα. Έβγαλα το δίσκο μου, το πρώτο προσωπικό μου άλμπουμ, το οποίο ξένα κομμάτια, και πήγε πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό στις πωλήσεις και έγινε χρυσός. Τι λέει. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ωραία. Δηλαδή την Κυριακή το βράδυ, την Κυριακή του Πάσχα το βράδυ εδώ στο κλαμπ 01, τι μουσική θα παίξεις στην Νεολαία? Θα παίξουμε από όλα τα είδη, ναι. Γιατί εδώ στην Κάλυνο, να είναι καλά, γενικά οι άνθρωποι το οποίο με καλούν χρόνια και έρχομαι εδώ πέρα, είναι πολύ του γλέντι. Βέβαια, το είναι πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή κουράζομαι κιόλας που τους βλέπω που δεν σταματά να χορεύουν, που είναι πάρα πολύ ευχαριστώ. Θα παίξουμε παντός τύπου και τα ξένα μας και τα ελληνικά μας. Α, εδώ, κάνεις εδώ, και εδώ. Mix, εδώ. Ναι, 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 απ' όλα. Θα παίξουμε και ελληνικά δηλαδή. Ναι. Εννοείται. Να κάνουμε αυτό που λέμε, να φτάσουμε το κέφι στο, ναι, ναι. Το τσακί. Μα, ο ωραία. Κύριος Δημήτρης, το οποίο με έχει φέρει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και θα με φέρει την Κυριακή να παίξουμε. Ναι. Άμα δεν δει τα τραπέζια να φεύγουν, οι κοπέλες να χορεύουν. Τι τραγούδια περίπου στα ελληνικά? Θα έχουμε από Παντελίδη που λέει ο λόγος, ναι, μέχρι... μέχρι ό,τι μοντέρνο υπάρχει. Μπράβο, θα μπράβο. Πάντα. Ξεσηκωτικά να χορεύουν, ναι. Εννοείται, γιατί θα με κυνηγάει αυτός που με φέρνει εδώ πέρα την Κυριακή. σε καλούν στο εξωτερικό, αφού είμαστε σε αυτή τη διαδρομή, ξέρω εγώ, το όνομά σου είναι γνωστό και να πας σε άλλες χώρες και να ναι. Παίξεις μουσική σε κλαμπ. Παίζουμε σε φεστιβάλ. Το οποίο μπορεί να είναι και 9.000 άτομα και 10.000 άτομα και 8.000 άτομα. Και λένε δηλαδή, now, coming, Paul Kappas. Το λένε έτσι. Ναι, you can say that. Μπορεί να το πεις και αυτό. You can say that, yes. Είδες ότι όλα έχουν μια ηλικία, πώς ξετυλάζεις. Ρε παιδί μου, κάνω την περιγραφή, ρε παιδί. Τι να κάνω. Να σας πω, να σας πω. Και σε άλλα νησιά έχετε πάει, έχετε παίξει. Ναι, ναι, και έχουμε παίξει και Ρόδο και Κάρπαθο και Άντρο και Μύκονο και διάφορα. Μπράβο. Πάντως η νεολαία της Καλύμνου διαφέρει. Δεν θα αλλάξω τη διασκέδαση της Καλύμνου για κανένα λόγο. Ναι. Όχι επειδή παρεύρεση θα είμαστε εδώ πέρα την Κυριακή, αλλά ξέρουν να διασκεδάζουν. Μπράβο. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει πάρα πολύ. Και μπράβο. Πολύ. Για να δούμε τώρα, με αυτά που λες ότι είσαι ένας καταπληκτικός το να επιλέγεις μουσικές και να διασκεδάζεις. Εάν μπορείς μέσα σε ένα λεπτό να το πεις ή στα ελληνικά ή στα αγγλικά, να απευθυνθείς δηλαδή στη γλώσσα των νέων παιδιών, και όχι μόνο δηλαδή, και σε εμάς γιατί όχι, γιατί να έρθουμε στο 01 και τι θα ακούσουμε. Γιατί να έρθουνε. Πρώτον, ο κύριος το οποίο έχει κάνει αυτή την κατασκευή σε αυτό το μαγαζί, το οποίο το γνωρίζουν όλοι στην Κάλυμνο, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι πολύ γλυκούλης, γιατί μου έχουν πει ότι είναι πανεμορφούλης, λιγάκι, ας το πούμε. Είναι φοβερός χώρος, θα περάσουμε καλά. Είναι τέτοιες ημέρες να μοιραστούμε τη διασκέδαση, τη χαρά και να τα πιούμε όμορφα, ωραία, και πάνω απ' όλα να έχουμε χαμόγελα. Σωστό. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Thank you very much. Welcome. Να περάσετε πολύ όμορφα και να περάσετε κι εσείς πολύ όμορφα. Να πούμε τις ευχές.